Λίγο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, πολίτες και γραφεία ταξινομήσεων και μεταβιβάσεων αυτοκινήτων σταυρώνονται καθημερινά στο μηχανολογικό του Ηρακλείου, καθώς τα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν είναι ελάχιστα. Όπως βλέπετε, πάλι φτάσαμε στο παραπέντε και δεν μπορούμε να γίνει να κάνουμε τη δουλειά μας. Η κατάσταση εδώ είναι λίγο δραματική. Μόνο και μόνο ας πούμε ότι μας βάζουν πλαφόν στη δουλειά μας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο γραφείο να δικαιάται δύο ραντεβού μόνο. Των δύο υποθέσεων, ειδικά περιόδους αιχμής όπως είναι το Πάσχα, όπως είναι τα Χριστούγεννα, όπως είναι οι παραμονές των ενοικιαζομένων. Πόσες περιπτώσεις έχετε στην ουρά τώρα, στο ψυγείο και περιμένουν? Θα σου μιλήσω ειλικρινά, πρέπει να έχω 25 μεταβιβάσεις εδώ μέσα, το οποίο δεν μπορώ να τις κάνω ή πρέπει να κλείσω ραντεβού μετά τις 7 του Μάη. Μάλιστα, αν προσπαθήσει σήμερα κανείς να κλείσει ραντεβού μέσα από την ειδική πλατφόρμα, θα δει πως αυτό είναι αδύνατο, καθώς έως και τις 8 Μαΐου δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, ενώ οι επόμενες ημέρες είναι κλειδωμένες. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή είναι στο ελαιός της. Εσείς πόσες περιπτώσεις έχετε αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα έχω 6 υποθέσεις. Οι οποίες υποθέσεις έχω κλείσει, ας πούμε, τώρα και 10 μέρες πίσω. Και στην αναμονή πόσες? Τι στην αναμονή? Στην αναμονή αφήστε. Εσείς αυτή την ώρα στην ουρά πόσες υποθέσεις έχετε? Όσο και να έχω, εγώ θα κάνω 4. Και μιλάμε για αυτοκίνητα επαγγελματικά. Άμεσα. Τα οποία πρέπει να δοθούν είτε είναι επαγγελματικά είτε είναι σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων που πρέπει να ανοίξουν λόγω Πάσχα. Και εμείς πάμε 7 του Μάη μετά το Πάσχα δηλαδή. Και πάει λέγοντας. Όπως καταγγέλουν οι επαγγελματίες, το αρμόδιο για τις μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις τμήμα του μηχανολογικού αποδεκατίστηκε λόγω της κινητικότητας. Με αποτέλεσμα οι ελάχιστοι υπάλληλοι να μην επαρκούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Αυτή η υπηρεσία είναι σαν την Αγελάδα που βγάζει πάρα πολύ γάλα, αλλά δεν την προσέχει περιφέρεια. Τελικά. Είχαμε πει και άλλες φορές ότι πρέπει να βοηθεί. Πώς μπορεί να βοηθεί? Μια εσωτερική μετακίνηση. 3-4 υπαλλήλων να έρθουν την περίοδο αυτή, τους 4 μήνες που είναι, να βοηθήσουμε εδώ το υπάρχουν προσωπικό. Πρέπει να έχουμε μια κινητικότητα από υπηρεσία σε υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και δεν γίνεται γιατί ο δημοσιοϋπαλλητικός κώδικας βάζει κουτάκια. Αν είμαστε ιδιωτικός φορέας, θα μπορούσαμε, όποτε κάνουν τα σούπερ μάρκετ, να παίρνουν έναν υπάλληλο τη μία μέρα που έχει ανάγκη μία άλλη υπηρεσία και να τον πηγαίνουν εκεί και δεν έχει να κάνει δουλειά στο γραφείο του, να πηγαίνει και να δουλεύει εκεί. Στο δημόσιο δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να σημειωθεί πως πρόκειται για χρήματα που χάνονται από την περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2018 και μόνο από τις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων, τα έσοδα για την περιφέρεια Κρήτης ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ, ενώ έως και το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη τα έσοδα ξεπερνούσαν τις 70.000 ευρώ. Εγώ αυτή τη στιγμή ήμουνα στην εταιρεία που συνεργάζομαι και μου λέει το παιδί ότι 50 μεταβάσεις ήδη έχουν φύγει στην Αθήνα. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος μου είπε θα έρθει να πάρει τα χαρτιά, να τα στείλει στην Αθήνα, να τα πάρει αύριο. Δυστυχώς γιατί πρέπει να ανοίξει η μεγάλη εβδομάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, στις άλλες περιφέρειες αυτό γίνεται αυθημερών. Αυθημερών, δυστυχώς. Στο πλευρό εργαζομένων, πολιτών και διεκπεραιωτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ο οποίος σημειώνει με έμφαση πως ο ίδιος έχει εισηγηθεί την ενίσχυση της υπηρεσίας, αφήνοντας αιχμές εναντίον των υπομετακίνηση υπαλλήλων. Έχω εισηγηθεί και περιμένω στον Περιφερειάρχη να μετακινηθούν υπάλληλοι που αρνούνται να το κάνουν συνήθως. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μετακινηθούν και να πάψουν να αρνούνται και να πάψουν να ασθενούν παίρνοντας βεβαιώσεις και να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί γι' αυτό πληρώνονται από τον Έλληνα πολίτη. Ζητούμενο πάντως παραμένει το τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη κερδοφόρα, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία υπηρεσία της Περιφερίας Κρήτης, αλλά και με τους πολίτες και τους επαγγελματίες που σε δύσκολους καιρούς επιμένουν να στηρίζουν την οικονομία του τόπου.